Εφιαλτικά κυλά ο χρόνος για την απονομή συντάξεων σε ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Η γυναίκα μου τώρα πήγε 8 χρόνια. Είχε να πάρει την επικουρική σύνταξη. Την ειδοποίησαν τώρα να έρθει να πάρει κάποια προκαταβολή. Μετά σήμερα. 8 χρόνια. Ακριβώς 8 χρόνια είναι. Εμένα είναι 5 χρόνια τώρα. Στην ίδια μοίρα είμαι. Έως και 5,5 χρόνια καθυστερεί μόνο η απάντηση από το επικουρικό των δημοσίων υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έως 5 χρόνια η απάντηση από το Ταμείο Υπαλλήλων Καταστημάτων, ενώ η αναμονή για μια απάντηση από το Ταμείο Μετάλλου κυμαίνεται από 5 έως 7 χρόνια, καθώς εργάζεται μόνο ένας υπάλληλος για να εξυπηρετήσει όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για διαδοχή. Μπορεί να ξεπερνούσαν και τα 4 χρόνια, το οποίο βέβαια και αυτό συνεχίζεται ακόμα, γιατί τα ταμεία τα άλλα αργούν πολύ να απαντήσουν. Και δεν μπορώ άλλο πια. Τον δικό της Γολγοθά ανεβαίνει και η κυρία Δέσποινα με σοβαρά προβλήματα υγείας, περιγράφοντας την ταλαιπωρία της για αναπηρική σύνταξη, αλλά και τα γρανάζια της γραφειοκρατίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Και είναι τώρα 1,5 χρόνο και δεν έχω πάρει τη σύνταξη. Και μαθαίνω ότι ο φάκελός μου έχει πάει στα Γιάννενα. Μου λέει: ο φάκελός σας έχει φύγει. Και μου λέει: να σας δώσω και το τηλέφωνο να πάρετε εκεί που ήταν η φακέλη από την Κρήτη. Εντάξει, και παίρνω και μου γυρίζει και μου λέει: η γυναίκα, φάκελός σας έχει φύγει, αλλά δεν βάλανε ένα χαρτί μέσα. Γιατί με κοροϊδεύουνε? Πάω στο ΙΚΑ και με κοροϊδεύουν σαν το μαϊμούνι. Γιατί δεν είμαι άνθρωπος? Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, βέβαια είναι πάρα πολύ, έως ελάχιστες μπορώ να πω, οι οποίες ενώ έχει φύγει ο φάκελος, η εισηγήτης εκεί ανακαλύπτει ότι κάτι προφανώς πρέπει να αλλάξει, κάτι του λείπει, δεν μπορεί να διεκπαιρεωθεί με τηλεφωνική ή με αλληλογραφία και ο φάκελος στέλνεται πίσω για να φτιαχτεί εδώ. Μεγάλη είναι η αναμονή και για τη συντάξη κυρίας, με την απόγνωση να είναι ζωγραφισμένη και στο πρόσωπο της κυρίας Ελένης. Του θα δώσει ένα κομματάκι ψωμί να το φάω. Πες μου, με 75 χρονών γυναίκα, πού θα πάω, ψηφιακό νιά, πού θα πάω, πότε. Την πάρει μειωμένη. Μειωμένη. Αναλογή. Αναλογή πόσο. 2-3 κατοστάρικα πόσο και πότε. Και πότε. Τίποτα. Τίποτα είναι... δεν ξέρω. Τίποτα. Ακόμα και δεν έχω πόρους από ότι έχω κάτι να περιμένω να τα πάρω να ζήσω. Ούτε νερό δεν έχω. Ας πω ψέματα, παιδί μου. Είναι μακροπρόθεσμο όμως, μας είπανε. Έως και χρόνο. Και τώρα φανταστείτε ότι από τα 500 ευρώ που παίρνει σύνταξη, φανταστείτε πόσο βγαίνει και η σύνταξη κυρίας. 280. Ένας ηλικιωμένος που πρέπει να πάρει τα φάρμακά του, που πρέπει να κάνει συγκεκριμένη διατροφή και πρέπει να ζήσει με αυτά. Ευτυχώς για καλή της τύχη δεν έχει ενίκιο να πληρώνει. Όσο και την κυρία σύνταξη και για όσους έχουν υποβάλει χαρτιά από το 2017 και μετά, ο χρόνος αναμονής είναι έως ένα χρόνο, αντί 3 χρόνια, ωστόσο υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκκρεμείς φάκελοι το 2017 ήταν 13.500, ενώ το 2019 4.500. Μετά το 2017 αρχίζουν και βγαίνουν σε πολύ λιγότερο χρόνο. Έχει πέσει δηλαδή σίγουρα κάτω από 2 χρόνια η αναμονή. Θα μου πείτε, αυτό είναι καλό αποτέλεσμα? Όχι. Και μιλάω για την κύρια. Για την κύρια. Τι να πω. Λειτουργεί το σύστημα? Λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Η αισθητή μείωση του όγκου των φακέλων για την απονομή συντάξεων στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου οφείλεται στην αποστολή εκατοντάδων φακέλων για διεκπαιρέωση σε άλλα υποκαταστήματα της χώρας μας.